Σεισμός 6,7 Ρίκτερ στη Σάμο. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, νεκροί και στην Σμύρνη της Τουρκίας. Νέο αρνητικό ρεκόρ με 1.690 κρούσματα. 128 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι, απολογισμός το τελευταίο 24ωρο. Ήμουν και θα είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης, το μήνυμα του Μητροπολίτη μετά την έφεση που του άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Στις εργατικές κατοικίες, ο πρόεδρος του ΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, βεβαιώνει πως αρχές του νέου έτους οι δικαιούχοι θα έχουν μπει στα σπίτια του. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 30 του μηνός Οκτωβρίου. Μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ για να καταγράψουμε και απόψε τα βασικά δεδομένα της δισκογραφίας. Είναι μια μέρα δύσκολη για την Ελλάδα σήμερα και είναι και μια μέρα δύσκολη για τη γειτονική μας χώρα, η Τουρκία. Ο Εγκέλαδος, ο οποίος δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει γεωπολιτικές επιδιώξεις, άλλες στοχεύσεις κτλ. Έθνη και λαούς, χτύπησε με μάλιστα ένα πολύ δυνατό καταστρεπτικό χτύπημα με επίκεντρο τη Σάμο, προκαλώντας ζημιές και στο νησί αυτό, αλλά και στην απέναντι τουρκική ακτή. Έχουμε νεκρούς και στην Ελλάδα, δύο νέα παιδιά, έχουμε τεράστιες ζημιές, έχουμε νεκρούς και πάρα πολλούς τραυματίες στην Σμύρνη. Πάμε να δούμε περισσότερα και αναλυτικότερα στο πρώτο σχετικό ρεπορτάζ. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στο θαλάσσιο χώρο βόρεια της Σάμου. Το Ευρωμεσογειακό και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εκτιμούν ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν στα 7 Ρίχτερ. Το Κοινωνικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κάνει λόγο για 6,7 Ρίχτερ από 6,6 που ήταν αρχική εκτίμηση με επίκεντρο 19 χιλιόμετρα βόρεια του νησιού. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται μόλις στα 2 χιλιόμετρα, κάτι που καθιστά τη δόνηση πολύ επιφανειακή. Χαρακτηριστικό ισχύο της άλλωστε είναι ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Αττική αλλά και σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, ενώ είχε μεγάλη διάρκεια. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο διοικητής του νοσοκομείου Σάμου, Νίκος Στεφανής, ανέφερε ότι υπάρχουν τραυματίες, αλλά όχι σοβαρά, κυρίως με ορθοπαιδικά προβλήματα. Έχουν αγγληθεί τα ρεπό και άδειες για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα. Περισσότερες από τις ζημιές εντοπίζονται σε παλιά κτίρια του νησιού, τόσο στο Πυθαγόριο όσο και στο Καρλόβαση και το Βαθύ. Σημαντικές ζημιές έχουν επίσης προκληθεί στην εκκλησία της Κίμης Θεοτόκου στο Καρλόβαση, τμήμα της οποίας έχει καταρρεύσει λόγω του ισχυρού σεισμού. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ναούς των Βαλκανίων. Σε δηλώσεις του στο Samos Voice, ο Δήμαρχος Δυτική Σάμου Αλέκης Λιμπέρης ανέφερε: πολύ μεγάλες ζημιές στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Καρλόβασου και στην Προφυάδα Σχολή. Ευτυχώς τα παιδιά που ήταν μέσα και έξω στην αυλή εκείνη την ώρα δεν έπαθαν τίποτα. Το αεροδρόμιο της Σάμου που είχε κλείσει προσωρινά άνοιξε ξανά, ενώ στο νησί μεταβαίνει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης με κλιμάκιο μηχανικών. Στη Σάμου μεταβαίνει εκτάκτος και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαγιάς προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τις συνέπειες του μεγάλου σεισμού και να συντονίσει ενέργειες του κρατικού μηχανισμού. Που όπως τονίζεται έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των ζημιών και τη λήψη μέτρων για ενδεχόμενο μεγάλων μετασεισμών. Η πολιτική προστασία επενθυμίζει στους κατοίκους των νησιών γύρω από τη Σάμο, όσο ανέφερε και στα μηνύματά του μέσω 112 που έστειλε, και συγκεκριμένα να αποφεύγουν επικίνδυνα κτίρια, να καταφεύγουν σε ανοιχτό ασφαλή χώρο και να μην τηλεφωνούν άσκοπα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ο σεισμός βόρεια της Σάμο προκάλεσε τσουνάμι μικρής ισχύος σύμφωνα με όσα δήλωσε ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος Νολάκης. Σε δηλώσεις στο ραδιοφωνικό σταθμό Πρώτο Θέμα, ο κ. Σονολάκη σημείωσε πως αυτό που σκεφτόμαστε είναι αν μετά του σεισμού δημιουργήθηκε αυτό που λέμε υποθαλάσσια κατολίσθηση. Ερωτηθεί στο τι μπορεί να συμβεί αν γίνει κάτι τέτοιο, ο κ. Σονολάκη είπε ότι υπάρχει μια πιθανότητα για δεύτερο τσουνάμι. Είναι μικρή πιθανότητα, αλλά έχουμε υποθαλάσσια κατολίσθηση. Το δεύτερο τσουνάμι θα έχει μεγαλύτερη ένταση από το πρώτο και αυτό που σα λέω είναι σίγουρο. Ο ίδιο θεωρεί ότι ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να βγουν μόνο μετά την εξέταση παλιρογραφών, αν υπάρχουν εγκατεστημένε στη Σάμο ή σε κάποιο άλλο νησί, κάτι που θα γίνει τι επόμενε ώρε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και πάμε στο Βαγγέλη Καποδίστρια να δούμε όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτό το μεγάλο θέμα, αυτά που φέρνει ζωή, που φέρνει στιγμή, δεν τα φέρνει μια ζωή όλη, λέει ο λαός μας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το τραγικό συμβάν. Από το θάνατο δύο παιδιών. Έχει δηλαδή απολογισμό μέχρι στιγμής δύο νέα παιδιά που είχαν ζωή. Να δώσουμε στοιχεία. Δύο μαθητές, 17 και 15 ετών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ναι. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα κατά τον γυρισμό τους από το σχολείο. Τα παιδιά αυτά περνούσαν από ένα. Στενό δρόμο κιόλα. Ήταν στενό ο δρόμο εκεί στην Σάμο και γυρνούσαν προς το σπίτι τους μετά το σχολείο και ένας τείχος πρώτου ερόφου κατέρευσε
και δυστυχώς καταπλάκωσε τους δύο μαθητές που ήταν και ασθενώς στον δρόμο, έπεσε πάνω τους και έχουν χάσει τη ζωή τους. Να πούμε επίσης ότι ένας 14χρονος μεταφέρθηκε στην Αθήνα τραυματισμένος, φέρει κατάγματα. Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για κίνδυνο της ζωής του. Μάλιστα. Αλλά σε πρώτη φάση έχει πολλαπλά κατάγματα, έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρεται στην Αθήνα. Όπως στην Αθήνα μεταφέρεται και μια 63χρονη η οποία έχει χτυπήσει. Έχουμε δύο νέα παιδιά. Έχουμε ένα θρήνο στη Σάμο. Απόλυτος θρήνος. Και έχουμε και τραυματίες. Έχουμε κάποιο αριθμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι δίνουν τα δίχτυα ενημέρωση αυτήν την ώρα. Στην αριθμό των τραυματιών είναι πολύ λεφτά και δεν μπορεί να μιλάμε για ακριβή αριθμό. Λίγο πριν γίνει γνωστό το τραγικό περιστατικό με τους δύο μαθητές που έχασαν τη ζωή τους, μιλάγαμε για 8. Πλέον έχουμε τους δύο οι οποίοι μεταφέρονται στην Αθήνα και ήδη είναι εκεί και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ήδη έχουν σταλθεί και τα δικά μηνύματα. Υπάρχει μεγάλη ενίσχυση και προσπαθούμε σιγά σιγά να ξεδιαλύνει το τοπίο σχετικά με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί. Αλλά να καταγραφούν και μεγάλες ζημιές. Λοιπόν, εδώ έχουμε το δεύτερο κεφάλαιο. Το ένα έχουμε την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Αυτό το τραγικό γεγονός με τα δύο νέα παιδιά, με τα δύο αγγελούδια. Και έχουμε τεράστιες ζημιές στη Σάμο. Όχι μόνο ζημιές, αλλά και απειλή περαιτέρω προβλημάτων. Λόγω των μετασεισμών. Καθώς οι περισσότεροι σεισμολόγοι λένε ότι η μετασεισμική ακολουθία θα ακολουθήσει με σεισμούς ισχυρής έντασης, παραδείγματος χάρη 6 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, με ό,τι αυτό σημαίνει για σπίτια τα οποία έχουν χτυπηθεί και έχουν κλονιστεί από το πρώτο χτύπημα των 6,7. Ναι, και εκεί είναι γεγονός ότι έχει εκφραστεί μια ανησυχία, διότι μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος μετασεισμός έχει φτάσει στα 5,7 Ρίχτερ, που είναι ένας μεγάλος αριθμός. Υπάρχει αυτή η φοβία. Να πούμε ότι οι ζημιές που καταγραφεί πέρα από κτίρια της Σάμου έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα με επικοινωνία, αλλά η αποκατάσταση ηλεκτροδότησης έχει βρεθεί. Από τις δόνες προκλήθηκαν ζημιές και στην νοτιοχώρα της Χίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αφαιρθεί ζημιές στη Λέσβο. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Έφτασαν και πιο δίπλα. Και φυσικά αυτή η δυσάρεστη δύση συνδέεται και με την Τουρκία. Πάμε να δώσουμε στοιχεία για το τι γίνεται στις Σμύρνης. Έχουν καταρρεύσει 4-5 πολυκατοικίες. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έχουμε εικόνες από τα σωστικά συνεργεία που δίνουν μάχη για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους μέσα από τους ορούς των ερειπίων. Τι εικόνα έχουμε, τι δίνουν τα δίχτυα αυτή τη στιγμή. Εκεί έχουμε τουλάχιστον 12 νεκρούς μέχρι στιγμής, αυτή που μιλάμε. Πάνω από 300 οι οποίοι είναι τραυματίες. Να πούμε ότι ο κόσμος πλημμύρισε τους δρόμους της τουρκικής πόλης. Όπως είπες, περίπου 6 κτίρια κατέρρευσαν σε δύο τομείς της επαρχίας. Μάλιστα. Υπάρχουν πληροφορίες για πόλεις και σε άλλες επαρχίες. Τα διερευνούν και εκεί οι αρμόδιες αρχές. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι δύο χώρες χτυπήθηκαν είχε συνέβη την επικοινωνία τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, όσο και του Νίκο Δένδια με τον Μελβέτ Τσαβούσογλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γράφοντας στο Twitter, δήλωσε πως μόλις επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό και αυτή τη στιγμή, όποιες και αν διαφορές μας, σε τέτοιες στιγμές πρέπει να ερχόμαστε μαζί. Με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγκ Ερντογάν. Και αν πλευρά του, ο ίδιος δήλωσε πως η Τουρκία είναι διατεθειμένη να βοηθήσει την Ελλάδα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο σήμερα ο Νίκος Χρυσόγελος. Θυμίζω ότι ο Νίκος Χρυσόγελος έχει υπάρξει και ένα από τα ηγετικά στελέχη των Ελλήνων Πρασίνων και ευρωβουλευτής, ο οποίος εντόπισε εκεί ακριβώς το όλο ζήτημα. Ότι οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν και δεν αναγνωρίζουν σύνορα, γεωπολιτικές επιδιώξεις, έθνη και λαούς. Και εδώ, απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, ο άνθρωπος πρέπει να είναι ενωμένος. Σήμερα είχαμε κανονικά το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανεβλήθη. Για αύριο στις 10 το πρωί. Η ενημέρωση επίσης των Χαρδαλιά, Μαγιορκίνη, ίσως και Τσιόδρα, λέγανε οι πρώτες πληροφορίες. Ξέραμε ότι σε αυτό το υπουργικό team, όπου θα έκανε κοινό σήμερα, θα συμμετείχε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Σταϊκούρας. Ο κύριος Σταϊκούρας, ναι. Γλώσσα λανθάνουσα. Λοιπόν, ο κύριος Σταϊκούρας. Έτσι λοιπόν αυτά όλα αναβλήθηκαν μπροστά στην τραγωδία, γιατί μιλάμε για μια τραγωδία που χτυπάει τη χώρα μας, χτυπάει ένα νησί της χώρας μας και χτυπάει και την γειτονική μας χώρα.
Εντάξει, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, όπως είναι λογικό, έχει μεταβεί στη Σάμμο. Να πούμε ωστόσο ότι το διάγγελμα του Πρωθυπουργού έχει μετατεθεί για αύριο τις 10 το πρωί. Το πρωί, ναι. Όπου αναμένεται και να ανακοινώσει και τις άλλες ανακοινώσεις νέα μέτρα. Ναι. Να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι ο Νίκος Δένδιας είπε στο Μελβέτζα Βούσουλου σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι σε περίπτωση που θελήσει κάποια βοήθεια μέσω της ΕΜΑΚ είναι διατεθειμένος να στείλει ένα κλιμάκιο προκειμένου να το βοηθήσει. Και αυτά είναι δεδομένα και να πούμε ότι υπάρχει και ένα κύμα συμπαράστασης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το ΝΑΤΟ. Και ο Ζώσε Μπορέλ, έπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο Ursula von der Leyen δήλωσαν πως είναι έτοιμοι να βοηθήσουν, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και τοποθετήσεις των εκπροσώπων του ΝΑΤΟ. Ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε ξανά για τη Σάμμο. Δεν είναι μόνο ο σεισμός ισχυρός, 6,7 με πολύ σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς που δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα, λένε αυτοί οι οποίοι έχουν εικόνα και το λένε οι καθηγητές της γεωδυναμικής και οι σεισμολόγοι. Και ακολουθεί ένα μικρό τσουνάμι. Οι εικόνες οι οποίες έχουν δοθεί στα δίκτυα ενημέρωσης και πληροφόρησης είναι εικόνες πραγματικά συγκλονιστικές και συνταρακτικές. Και θα παρακαλέσω πολύ να έχουμε και τις τελευταίες εικόνες να τις δείξουμε στο υπάρχει θέμα. Και να πούμε ότι βρίσκεται σε μια ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την ακολουθία των μετασεισμών. Ήδη είναι εκεί και κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών. Επίσης, σε αυτό Σπύρο, να συμπληρώσω ότι πέρα από τα δύο παιδιά στο βαθύ μέχρι στιγμής, έχουμε και έναν 14χρονο και μία 63χρονη, οι οποίοι, να το ξαναπούμε, μεταφέρονται στην Αθήνα, αλλά δεν φαίνεται μέχρι στιγμής από τις πρώτες πληροφορίες να είναι σε κίνδυνο η ζωή τους. Να σου πω ότι μέχρι τις 5 η πληροφόρηση που είχαμε αφορούσε μόνο τραυματίες και ήταν 8 και μάλιστα καταιγητής στο νοσοκομείο. Και αμέσως μετά γίνεται γνωστό αυτό με τα δύο παιδιά και παγώνει η ελληνική κοινωνία. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία πρέπει να παγώσει και για το γεγονός ότι στην απέναντι αχτή έχουν χάσει τη ζωή τους επίσης νέοι άνθρωποι και βρέφη, παρακαλώ πολύ, και μικρά παιδιά. Αυτή η ιστορία, ίσως, γράφουν πολλοί σχολιαστές σήμερα, να θυμίσει αυτό που είχε φέρει τη δεκαετία του 90 τους δύο λαούς κοντά, ένας σεισμός, και δεν ξέρω, να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώσει και μας πληροφορήσει. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την Χρυσή Αυγή. Η περίφημη δίκη της Χρυσής Αυγής, ξέρουμε πώς κατέληξε, αλλά έχουμε μία εξέλιξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο εισαγγελέας έχει καταθέσει έφεση όχι για μείωση των ποινών, αλλά για αύξηση των ποινών. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Μεγαλύτερες ποινές για την ηγετική πολιτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, τα μέλη της οποίας καταδικάστηκαν σε 13 χρόνια κάθριση, ζητεί ο εισαγγελέας εφετών, κ. Κωνσταρέλος, που άσκησε σχετική έφεση. Ο εισαγγελικός λειτουργός με την έφεσή του εκδηλώνει τη θέση ότι οι επιβληθείς ποινές στα διευθυντήρια στελέχη της Χρυσής Αυγής έπρεπε να ήταν μεγαλύτερες, δηλαδή 15 χρόνια, το ανώτατο όριο της ποινής που προβλέπει ο νόμος. Ο κ. Κωνσταρέλος τεκμηριώνεται στην έφεσή του ότι στο διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής αποφάσισε για όλες τις επιθέσεις οργάνωσης και ήταν εκείνο που έδινε τις πολιτικές εντολές. Ο εισαγγελέας επίσης άσκησε έφεση και για την υπόθεση της επίθεσης κατά Αιγυπτίων ψαράδων, λαμβάνοντας θέση ότι η ποινική τιμωρία των δραστών όφιλε είναι αυστηρότερη. Όμως δεν δέχτηκε το αίτημα της υπεράσπισης της οικογένειας του Παύλου Φίσα για αυστηρότερη τιμωρία των συνεργών στην στιγερή δολοφονία του, όπως επίσης απέρριψε και το αίτημα για βαρύτερη ποινική μεταχείριση από αυτή που τους επιφύλαξε το δικαστήριο για εκείνους που επιτέθηκαν βία κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Η αξία της έφεσης που ασκήθηκε έχει να κάνει με την δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, καθώς πλέον μπορεί να επιβληθεί ανώτατη ποινή των 15 χρόνων κάθριξη στην ηγετική πολιτική της ομάδα Νίκο Μιχαλιάκο και λοιπούς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η ιστορία της πανδημίας είναι εξίσου σοβαρή. Είναι μια ιστορία η οποία έχει έρθει για να καθίσει αρκετά μαζί μας. Οι πάντες αναρωτιόνται για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, με πάρα πολλές φήμες για το τι τελικά θα ανακοίνωνε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, η εξωματική αντιπολίτευση τηρεί μια κριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση, στην οποία λέει ότι τα πήγατε καλά στο lockdown, αλλά μετά χαλαρώσατε τα μέτρα, με αποτέλεσμα σήμερα το δεύτερο κύμα της πανδημίας να δημιουργεί πολύ ανησυχητικά δεδομένα για την περαιτέρω διαχείριση της πανδημίας. Αλέξη Τσίπρας σε αυτή την παρέμβαση κριτική προς την κυβέρνηση στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας ήταν αναμενόμενο. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο ήταν ότι θα μας έβρισκε σε αυτήν την κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ετοιμάζεται με μεγάλη καθυστέρηση να ανακοινώσει σχέδιο ενός μηνός, αναφέρει σε σχετική του δήλωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τα νέα μέτρα που έχει προαναγγείλει πώς θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Ασκώντας κριτική στον ίδιο, ο κύριος Τσίπρας προσθέτει: φοβάμαι ότι πριν περάσουν λίγες εβδομάδες θα χρειαστεί να τον αναθεωρήσει. Και αυτό, όπως και άλλα αποσπασματικά μέτρα που διαρκώς ανακοινώνει και αναθεωρεί. Και αυτό γιατί άφησε τους 8 προηγούμενους μήνες να περάσουν χωρίς να χτίσει καμία άμυνα απέναντι στην πανδημία. Άφησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανοχήρωτο. Δεν έκανε ούτε μια πρόσβληση μόνιμου γιατρού ή νοσηλευτή. Άφησε τους πολίτες μόνους απέναντι στην ατομική τους ευθύνη. Μόνους απέναντι στο συνωστισμό, στα λεωφορεία και στο μετρό. Μόνους απέναντι στα διαγνωστικά τεστ που δεν συνταγογραφούνται. Μόνους στα μέσα προστασίας και στις μάσκες που έγιναν ανέκδοτο για τα παιδιά μας στα σχολεία που άνοιξαν φέτος με περισσότερους μαθητές ανατάξει. Η μόνη του έννοια αυτούς 8 μήνες δεν ήταν πανδημία, αλλά να ψηφίζει νομοσχέδια για την πτώχευση των πολιτών και τη ρευστότητα της πρώτης κατοικίας τους και να προωθεί διατάξεις που καταργούν κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα. Οι μέρες που έρχονται όμως θα είναι δραματικές. Τα νοσοκομεία μας ήδη ασφιχτιούν από το βάρος. Οι αυξημένες ανάγκες για μονάδες συντατικής θεραπείας ήδη καλύπτονται με δυσκολία. Ενώ τα κρούσματα αυξάνονται εκρηκτικά και ο αριθμός των συνανθρώπων μας που χάνονται τις τελευταίες ημέρες έχει τριπλασιαστεί. Η ευθύνη για την κλιματική αδράνεια των τελευταίων μηνών ανήκει αποκλειστικά στον κύριο Μητσοτάκη, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Καταλήγει επίσης ότι έστω και τώρα, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, οφείλει να αφήσει την προπαγάνδα και να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Τα μέτρα τα οποία θεωρεί απαραίτητα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι προσλήψεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών, η επίταξη ιδιωτικών νοσηλευτερίων, η μαζική συναγογράφηση των διαγνωστικών τεστ και να εντάξει η κυβέρνηση στα άμεσα δρομολόγια τα 270 λεωφορεία και τρολή που είναι παρκαρισμένα στα μαξοστάσια. Να λάβει ουσιαστικά μέτρα οικονομική στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων αντί να κοκορεύεται χωρίς ντροπή ότι είναι δικό το μαξιλάρι. Βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες και ιστορικές στιγμές. Απόντα αποφάσεις ευθύνης, όχι αλλά ψέματα και προπαγάνδα. Για να αποτρέψουμε τουλάχιστον τα χειρότερα. Και να προστατεύσουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και της ζωής με αξιοπρέπεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παργινό και να σταθούμε με τον Γιάννη σε ένα σχολιασμό της επικαιρότητας, η οποία σήμερα, καλησπέρα Γιάννη μου, είδε στην ζωή. Από τη μία στιγμή στην άλλη, τα αλλάζει όλα. Μου θύμισε αυτό το οποίο εξελίχθηκε σήμερα για την προετοιμασία εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, που σκεφτόμουν να κουβεντιάσουμε αυτά τα οποία θα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί, ότι ο Θεός λέει είδε έναν άνθρωπο να κάνει σχέδια και χαμογέλασε. Έτσι. Τα πάντα όλα άλλαξε ο Εγκέλαδος. Ο Εγκέλαδος και ανέδειξε μάλλον τα εξής απλά. Ότι οι Ελλήνες και οι Τούρκοι ζουν στην ίδια γειτονιά. Έτσι. Άρα κάποτε πρέπει να τα βρουν. Γιατί δεν θα μπορούν να ζήσουν διαφορετικά από ειρηνικά. Πρέπει να ζήσουν ειρηνικά. Και το δεύτερο το οποίο ανέδειξε, αγαπητέ μου φίλε, είναι ότι ο οποιοσδήποτε ηγέτης του οποιοδήποτε κράτους, ο οποιοδήποτε προϋπολογισμό και να γράψει, πρέπει να έχει κατά νου ότι ένα απόθεμα πρέπει να είναι στην άκρη για έκτακτες ανάγκες. Και επειδή η ιστορία είναι και λίγο περίεργη, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ξέρεις ποιος τα υπέγραψε? Ακούγομαι? Ναι, Γιάννη μου, ναι. Ο Κάρολος Παπούλιας και ο Μεσουγγυλμάς, ο οποίος το 1988, μετά την κρίση του 1987, μετά από κάμποσους μήνες συνομιλιών. Ναι. Σήμερα λοιπόν, που τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έρχονται ξανά στην επιφάνεια, ένας από τους δημιουργούς, από τους πρωταγωνιστές, ο Μεσουγγυλμάς, αποχαιρέτησε τα εγγόνια. Και νέος έτσι σχετικά. 74 ετών. Δεν είναι μεγάλος, συγγνώμη. Με βάση το όριο ηλικίας που έχει καταρτήσει σήμερα ο άνθρωπος. Γιάννη, την ίδια ώρα υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα για το αν θα μπορέσει η κυβέρνηση να διαχειριστεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο κοινωνικό. Με πλήθος πληροφοριών να φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία, τίποτε δεν είναι βέβαιο, αλλά ένα από τα πράγματα που ακούμε είναι η υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Το άλλο θα είναι να καταργηθεί μία από τις τρεις ζώνες αξιολόγησης της εξέλιξης της πανδημίας. Το άλλο θα είναι υποχρεωτική τηλεεργασία όπου αυτό χωράει και όπου φυσικά είναι δυνατόν. Το άλλο που ακούμε είναι ότι θα κλείσουν τα καταστήματα της εστίασης. Με ό,τι επίσης αυτό σημαίνει για τον κύκλο της οικονομίας και της αγοράς. Το πιο βαρύ από όλα τα συγκεκριμένα μέτρα, αγαπητέ μου φίλε, είναι η εστίαση, η οποία όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι ένας από τους τομείς που έχει βαρύτατα πληγή. Ναι. Από εκεί και πέρα, πληττόμενοι στις εστίασεις πλήττονται
άλλοι τομείς της οικονομίας μας. Διότι αν τα εστιατόρια δεν λειτουργήσουν, καταλαβαίνεις ότι αυτόματα μειώνεται και η κατανάλωση των καταστημάτων που προμηθεύουν τα εστιατόρια και όλα τα καταστήματα της εστίασης. Αυτόματα η πτώση της κατανάλωσης όλων αυτών των καταστημάτων σημαίνει μία πτώση και των εσόδων που θα είχε το δημόσιο από τη φορολόγηση Μάλιστα. των προαναφερθέντων καταστημάτων. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ένας τομέας του φαύλου κύκλου έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε βάρος μιας οικονομίας η οποία από αρκετούς μήνες έχει πληγεί από τον κορονοϊό, από την υγειονομική κρίση και αρκετά χρόνια έχει πληγεί από την σκληρή οικονομική πολιτική της λιτότητας. Γιάννη μου, καλό βράδυ. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Καμία φορά, ο Εγκέλαδος μας έδωσε πολλές απαντήσεις. Καμία φορά ερμηνεύοντας όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτά τα συμβάντα, όλες αυτές τις ειδήσεις, αισθάνομαι λίγο ότι ξέρεις, κοινικός. Και είμαι διαφορετικός από ότι είμαι στην πραγματικότητα σαν άνθρωπος, αισιόδοξος και ευχάριστος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ κακό να είσαι αισιόδοξος και ευχάριστος και να λες δυσάρεστα. Καλό βράδυ Γιάννη μου. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Ανοίγουμε το κεφάλαιο της τοπικής ειδησιογραφίας σήμερα στην δεύτερη ενότητα. Θα δούμε πολλά ακόμη και στην τρίτη ενότητα του δελτίου μας. Σε λίγα λεπτά ξανά μαζί. Είναι 30 του μηνός Οκτωβρίου και πάμε τώρα να δούμε στην τοπική μας ειδησιογραφία μια παρέμβαση του βουλευτή Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής, του κ. Δημήτρη Μπιάνκη, σχετικά με τον Κερκυραϊκό Λεώνα. Παίρνει το θέμα του Κερκυραϊκού Λεώνα στη Βουλή των Ελλήνων, ζητώντας από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Βορύδη, να δώσει απαντήσεις σε 5 συγκεκριμένα σημεία που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή και στην πραγματικότητα με τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και την στήριξη της κερκυραϊκής ελαιοπαραγωγής. Πάμε να δούμε αμέσως το ρεπορτάζ και μετά το ρεπορτάζ θα έχουμε δυνατότητα μια συνομιλίας με τον Δημήτρη Μπιάνκη, καθώς σήμερα είχε συνάντηση και με τον διοικητή του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Σε πολύ λίγα λεπτά λοιπόν θα τον έχουμε μαζί μας. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορύδη κατέδεσε βουλευτής του Κινάλ Δημήτρης Μπιάνκης για την πρωτοβουλία επιτακτικής ανάγκης λήψης πρωτοβουλειών για τον Κερκυριακό Λεώνα και την παραγωγή ελαιόλαδου. Βουλευτής τονίζει πως ο Κερκυριακός Λεώνας είναι ένα μοναδικό ιστορικό αλλά ταυτόχρονα ζωντανό περιβαλλοντικό μνημείο που οφείλουμε να διατηρήσουμε αλλά και να αναδιαρθώσουμε ώστε να καταστεί παραγωγικός. Επίσης, ο βουλευτής επισημαίνει πως καλλιεργώντας την τοπική ποικιλία και εξυγχρονίζοντας το σύστημα διαχείρισης με έμφαση επιστοποιημένες περιβαλλοντικές πρακτικές και την παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, οι ελαιοπαραγωγοί μπορεί να αποφεληθούν από ένα ποιοτικό ελαιόλαδο που τα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά του ξεχωρίζουν από τα ελαιόλαδα της αγοράς. Η υπεργέωση του τουριστικού τομέα τι είναι να καταργήσει τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες και η παραγωγή ανασυγκρότησης του ελαιόνα σε συνδυασμό με την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού μπορεί να αποτελέσουν ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών αγροτουρισμού. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο βουλευτής. Ο βουλευτής, καταλήγοντας, σε ρωτά αν το Υπουργείο έχει πλάνο εθνικής στρατηγικής για την παραγωγή και αξιοποίηση του ελαιόλαδου. Επίσης, αν στο σχέδιό του υπάρχει πλάνο για την εκμετάλλευση κοινοτικών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεδομένου τουλάχιστον το 57% ύψους 750 δισευρώ, θα πρέπει να κατευθυνθεί σε επενδύσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή επανάσταση και το περιβάλλον. Αν υπάρχει στα σχέδια του Υπουργείου πλάνο για τον Κερκυριακό Ελαιόνα και την επιδότηση της αναδιάρθρωσής του στο πλαίσιο της προώθησης της ιδέας του αγροκτήματος. Επίσης, ο βουλευτής ρωτά και για την παροχή κινήτρων ώστε να αναπτυχθούν νέες μικρές επιχειρήσεις τυποποίηση ελαιόλαδου αλλά και να ενισχυθούν οι υπάρχουσες που δραστηριοποιούνται στον χώρο εξάγοντας τυποποιημένο ελληνικό ελαιόλαδο σε κάθε γωνιά του κόσμου χωρίς καμία υποστήριξη από το κράτος. Κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον βουλευτή Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μπιάνκη. Είναι μαζί μας μέσω Skype για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το θέμα το οποίο ζητά απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά και για το κεφάλαιο της δημόσιας υγείας, εξίσου σοβαρό, εξίσου θα λέει κανείς έντονο κεφάλαιο για την τοπική μας πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο τώρα που όλοι καταλαβαίνουμε ότι η δομή της δημόσιας υγείας πρέπει να είναι θωρακισμένη, ακμαία και έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες την εποχή της πανδημίας. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Για μια ακόμη βραδιά. Εγώ ευχαριστώ κύριε Ζηλιάτη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Διάβασα όλα αυτά τα σημεία που ζητάτε απαντήσεις από τον κύριο Βορύδη. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα.
Πρέπει να σας πω ότι και στο παρελθόν έχουν υπάρξει περιγραφές αυτών των αναγκαιοτήτων για τη στήριξη του εισοδήματος των κερκυραίων αγροτών, είτε από συναδέλφους σας που έχουν προηγηθεί στο αξίωμα του βουλευτή, είτε από θεσμικούς εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας που εκπροσωπούν το αγροτικό κίνημα. Και έχω προσπαθήσει να καταλάβω γιατί σε μια σειρά πολλών ετών, με διάφορες κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καταφέρει αυτά τα συστήματα εξουσίας σχεδιασμού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού να δώσουν απαντήσεις ή να έχουν ικανότητα αντίληψης των αναγκαιοτήτων για τον κερκυραϊκό ελαιόνα. Εκεί είναι το κύριο σημείο προβληματισμού μου, γιατί αυτά τα οποία ζητάτε είναι ουσιαστικά να σας τα απαντήσει ο κύριος Βορύδης. Δεν ξέρω αν θα σας απαντήσει. Για να σας απαντήσει συγκεκριμένα και όχι γενικά και ίσως από ένα σημείο και μετά θεωρητικά όπως κάνουν πολλές φορές οι υπουργοί. Αλλά λίγο πολύ αυτά είναι αυτά που έχει ανάγκη ο πρωτογενής τομέας για να ξαναστηθεί στα πόδια του. Κύριε Βουλευτά. Κύριε Ζηλιάτη, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με την συγκεκριμένη επιστολή δεν είναι τόσο πολύ αν θέλετε να απαντήσει στο σύνολο των ερωτήσεων ο Υπουργός Γεωργίας. Είναι να θέσουμε το πρόβλημα της γεωργίας και ειδικά του κερκυραϊκού ελαιώνα, αυτής της μεγάλης πρίκας που έχουμε αν θέλετε, που έρχεται από πάρα πολύ παλιά, να τη θέσουμε στη σωστή του βάση. Πιστεύω ότι ο ελαιώνας στην Κέρκυρα γενικότερα έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη διάρκεια των ετών. Από ιστορικά και μέχρι σήμερα. Οι λαογράφοι λένε ότι ο πολιτισμός της Κέρκυρας είναι ο πολιτισμός της ελιάς. Είναι το προϊόν που έδωσε πλούτο, είναι το προϊόν που έθρεψε τους κατοίκους του, που τους έδωσε τη δυνατότητα να σταθούν και υγειονομικά, γιατί έχει πολλά θρεπτικά συστατικά. Είμαστε παιδιά αυτού του πολιτισμού που καθόρισε η παραγωγή του η παραγωγή του λαδιού. Μάλιστα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Ζηλιάτη. Θεωρώ από την εποχή του Ομήρου γίνεται αναφορά στον ελαιώνα της Κέρκυρας, όπως καλύτερα γνωρίζετε από μένα. Κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε από αυτή την πλευρά του. Και η πλευρά του, κατά τη γνώμη μου, η διαφορετικότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους ελαιώνες της Ελλάδος έχει να κάνει. Το ρόλο που παίζει αυτός ο συγκεκριμένος ελαιώνας στο τουριστικό προϊόν στην Κέρκυρα, η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου ελαιώνα, η αξία του, αν θέλετε, και ιστορικά και στο περιβαλλοντικά, αλλά πολύ περισσότερο ακόμα και ο ρόλος που έχει παίξει μέχρι σήμερα γενιές που έχουν μεγαλώσει στην Κέρκυρα. Τα συμπεράσματα που βγάζουμε με την ύπαρξη της πανδημίας τον τελευταίο χρόνο είναι συγκεκριμένα και ξεκάθαρα. Πρέπει το τουριστικό προϊόν να το παντρέψουμε με άλλα προϊόντα, με άλλες πρωτοβουλίες που θα πάρουμε σε παραγωγική βάση στην Κέρκυρα. Μία από αυτή θεωρούμε ότι είναι και ο ελαιώνας. Πρέπει λοιπόν ο συγκεκριμένος κερκυραϊκός ελαιώνας, αυτό το πλούτο, αυτός ο πλούτος που συμπεριλαμβάνει ο κερκυραϊκός ελαιώνας στο σύνολό του, να αξιοποιηθεί. Να αξιοποιηθεί σε διπλή κατεύθυνση, αν θέλετε. Το ένα σε σχέση με την ιστορική του αξία και το περιβαλλοντικό λόγο και ουσία ύπαρξης που υπάρχει, και από την άλλη, αυτό καθ' αυτό, η θρεπτική αξία, το ελαιόλαδο, το συγκεκριμένο ηλιανοελιά και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή. Αυτά είναι στους προβληματισμούς. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Ιωνίων Ίσων υπάρχει ένας λαμπρός υπάλληλος, ο οποίος έχει κάνει το διδακτορικό του στο ελαιόδεντρο της Κέρκυρας. Μου έλεγε μάλιστα συμπτωματικά εχθές ότι αυτό το οποίο προκύπτει από την έρευνα των ειδικών επιστημόνων είναι ότι τα θρεπτικά συστατικά του ελαιοκάρπου και του λαδιού της Κέρκυρας είναι μοναδικά για την υγεία. Είναι το συγκρίσιμο μέγεθος και το μοναδικό ίσως συστατικό στοιχείο που του δίνει δυνατότητα να μοιάζει με ένα ελιξίριο νεότητας και ζωής. Και αυτό το πράγμα είναι επίσης περίεργο, κύριε Βουλευτά, που η τοπική κοινωνία, με εξαίρεση ίσως κάποιες πρωτοβουλίες, δεν έχει καταφέρει είτε να το τοποποιήσει, είτε να οργανώσει την παραγωγή του και να κερδίσει από αυτήν. Και ρωτάτε τον κύριο Βορύδη, εάν θα υπάρξει ένα πλάνο για να αναπτυχθούν νέες μικρές επιχειρήσεις, τυποποίησης, και σήμερα αυτές που υπάρχουν, οι λίγες, να ενισχυθούν, να υποστηριχτούν, για να μπορέσουν να δώσουν αυτό που επιχειρηματικά ο καθένας καταλαβαίνει ότι μπορεί να δώσουν. Δηλαδή να φέρουν πάρα πολύ χρήμα. Ακριβώς, κύριε Ζηλιάτη, κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις για τον απλό λόγο του ότι έχουν γίνει κάποιες τέτοιες προσπάθειες στην Κέρκυρα και κάποιες από αυτές έχουν στρεφτεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι κάτι λοιπόν που πρέπει να το εκτιμήσουμε, να το αξιολογήσουμε, να δούμε πού υπάρχει το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το προωθήσουμε. Είναι κάποια πράγματα, αν θέλετε, ότι πέρα από όλα τα ιστορικά στοιχεία που αναθέσαμε προηγουμένως και εσείς και εγώ. Το πρόβλημα υπάρχει, κύριε Βουλευτά, γιατί να λέμε τώρα, να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Το πρόβλημα υπάρχει στην τοπική κοινωνία,
η οποία βλέπει το κάθε κομμάτι γης ως εν δυνάμει οικόπεδο. Η Κέρκυρα το 2020, σε λίγο αυγή το 2021, δεν έχει ένα γενικό χωροταξικό σχέδιο, δεν έχει ζώνες χρήσεως γης, δεν έχει με λίγα λόγια αγροτική γη, η οποία να επιτρέπει και αναδασμό. Διότι όταν έχεις 10 υγιές εδώ, 15 παραπέρα, μία κάπου αλλού, δεν σου επιτρέπει να κάνεις μία ολοκληρωμένη καλλιέργεια. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις ποια είναι η αγροτική γη και να κάνεις ανταλλαγές, διότι δεν έχεις να χάσεις απολύτως τίποτε, ενοποιώντας το χτήμα σου και ενοποιώντας και ο γείτονά σου το δικό του χτήμα. Άρα, κύριε Ζηγιάτη, αν μου επιτρέπετε, καταλήγουμε σε ποιο? Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αφενός, αφού εκτιμήσουμε την αξία που έχει ο κερκυραϊκός ελαιώνας στο τουριστικό προϊόν, από εκεί και πέρα έχουμε κάποια δεδομένα. Είναι η μορφολογία του εδάφους, είναι ο μικρός κλήρος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο μικρός κλήρος, είναι ο τύπος της συγκεκριμένης ελιάς, την οποία όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε στα νέα δεδομένα πλέον που δημιουργούνται και με δεδομένη και την ύπαρξη, αν θέλετε, αυτού του περιβόητου ταμείου ανάκαμψης που όλοι πλέον μιλάμε. Σωστά. Κάποια χρήματα τα οποία θα πέσουν στην πλέον στην παραγωγή. Πολύ σωστά το λέτε. Να δούμε και η Κέρκυρα τι ρόλο μπορεί να παίξει. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι θεμελιώδες, κύριε Βουλευτά. Είναι θεμελιώδες. Δεν θα έπρεπε να βλέπαμε καιρό τώρα, γιατί πολύ καλά κάνατε και αναφέρατε τα χρήματα τα οποία θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν θα έπρεπε να δούμε τις αυτοδιοικητικές δομές να προτρέχουν στην κατεύθυνση αυτή? Διότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερος βαθμός ευφυΐας να αντιληφθεί την αναγκαιότητα χάραξης στρατηγικής πάνω στον πρωτογενή τομέα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ ήθελα να δω τους τρεις δημάρχους να είναι μαζί στο ίδιο τραπέζι και δίπλα σε αυτούς τους ειδικούς επιστήμονες. Θα ήθελα την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων να είναι σε θέση να παίξει ένα συντονιστικό ρόλο και για την Κέρκυρα, πιθανότατα και για τα άλλα νησιά. Εγώ δεν τα έχω δει αυτά. Είναι πολύ ωραία τα λόγια τα μεγάλα, αλλά παραγωγικά και πραγματικά έχουμε χορτάσει από μεγάλα λόγια, από ευκολόγια περισσότερο. Κύριε Ζηγιάτη, λόγω του ότι έχουμε δείξει εμείς τουλάχιστον σαν κίνημα αλλαγής και εγώ προσωπικά με τους συνεργάτες μου ότι προσπαθούμε να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις και όχι να έρθουμε εκ των υστέρων, δεν είναι ζητούμενο για έναν πολιτικό να έρχεται εκ των υστέρων και να κατηγορεί ότι κακώς δοθήκανε τα χρήματα από το συγκεκριμένο Ταμείο Ανάκαμψης για τον Α ή Β λόγο. Πρέπει να προετοιμαστούμε εκ των προτέρων και να τεκμηριώσουμε προτάσεις για τον τόπο μας. Αν θέλετε, αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι τίποτα περισσότερο από την εναρκτήριο λάκτισμα από μια τέτοια συζήτηση. Είναι μια πρόκληση για την τοπική μας κοινωνία, για τους φορείς, όπως πολύ σωστά είπατε, πρώτου και δευτέρου βαθμού, να το δούμε στην πραγματική του διάσταση σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας. Είναι μια καινούργια αρχή που μπορούμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς, να μην πάμε στο χθες, να κοιτάξουμε το αύριο, να αφήσουμε τους αφορισμούς και θα κριθεί καθένας από την ικανότητά του να καταθέσει προτάσεις. Κύριε Βουλευτά, πάμε στην υγεία τώρα. Πάμε στην υγεία. Εγώ περιμένω να δω τον κύριο Βορύδη να σας απαντήσει, διότι πρέπει να σας πω, είναι όπως εσείς ξέρετε όλους τους νόμους απ' έξω, έτσι και εγώ θυμάμαι κατά καιρούς διάφορες απαντήσεις από την εποχή που ο παλιός σας σύντροφος, τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τζουμάκας, έδινε υποσχέσεις για τον κερκυραϊκό ελαιώνα. Από την εποχή που έγινε η μελέτη Μαραβέγια για την ανασυγκρότηση του κερκυραϊκού ελαιώνα, από τον αφοριζόμενο τότε βουλευτή, εννοώ από τον κόσμο που τον αφόριζε, τον Γιώργο Ντοδρή, είχε χρηματοδοτήσει αυτή τη μελέτη. Υπάρχει μελέτη στα σιρτάρια της παλιάς νομαρχίας, αλλά από εκεί και πέρα η τοπική κοινωνία περί άλλων τύρβαζε. Κύριε Βουλευτά, συναντήσατε τον κύριο Ρουμπάτη σήμερα, τον διοικητή του νοσοκομείου. Ήταν με δική σας πρωτοβουλία αυτό? Βεβαίως. Ωραία. Κύριε Ζηνιάτη, τα έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα τι ισχύει στο νοσοκομείο και περιμένω να με ενδιαφέρει να ακούσω τι ενημέρωση είχατε, τι απαντήσεις έχετε πάρει. Κύριε Ζηνιάτη, αφού γραζόμενος την κοινωνία και παρακολουθώντας τις εξελίξεις με τον κορονοϊό, εμείς τουλάχιστον μας προκύπτει, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή την περίοδο πρέπει να δείξουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας. Φοβόμαστε ότι τα νέα που έρχονται από το μέτωπο του κορονοϊού δεν είναι αισιόδοξα. Και άρα έχουμε υποχρέωση τόσο σαν άτομα, όσο και σαν φορείς, ο καθένας από τη μεριά τη δική του, είτε με την ιδιότητά του, να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Εμείς λοιπόν πήραμε μια τέτοια πρωτοβουλία, ζητήσαμε και βρήκαμε τον κύριο διοικητή και να του θέσουμε
κάποια πράγματα. Αφενός, πήραμε μία πληροφόρηση για το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων του νοσοκομείου και πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικός και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα ουσιαστικά που του θέσαμε. Αλλά αφετέρου, λοιπόν, είχαμε να ενημερωθούμε και να δούμε με ποιο τρόπο εμείς μπορούμε να στηρίξουμε μία τέτοια προσπάθεια. Αφενός, και αφετέρου, θέλαμε να δώσουμε και στον κύριο διοικητή και στο σωματείο που μιλήσαμε στη συνέχεια ότι πρέπει μία καινούργια αρχή να γίνει από αύριο το πρωί, για να μην πω από χθες, έτσι ώστε όλοι οι φορείς της συγκεκριμένης δομής του νοσοκομείου μας να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι, να δούνε αυτές τις άσκημες, αν θέλετε, τα άσκημα μηνύματα που έρχονται, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Ωραία, να πάμε να μας πείτε τι απαντήσεις πήρατε. Προκαλέσαμε, δηλαδή, λοιπόν, βεβαίως, προκαλέσαμε λοιπόν και αποδέχτηκε και ο κύριος διοικητής, αν θέλετε, και το σωματείο, ότι πρέπει το γρηγορότερο δυνατό να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι. Ποιος και να δουν. Με συγχωρείτε, το σωματείο απευθύνεται στον διοικητή. Ο κύριος Ζουμπάτης δεν τους έχει δεχτεί. Δεν το περίμενε ο κύριος Ζουμπάτης. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είναι μονάχα ότι τους έχει το περίμενε. Όλη η κοινωνία πια έχει ξεσηκωθεί και το Υπουργείο Υγείας περί άλλων τερβάζει, που είναι και συντοπίτης μας εν δυνάμει ο κύριος Κικίλιας, λόγω του ότι του δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι από την Κέρκυρα. Λέω, λοιπόν, κύριε Κλέφτα, ότι μπορεί να σας είπε ότι σας είπε ο κύριος Ρουμπάτης. Εγώ ξέρω ότι βγήκαν νοσοκομιακοί και γιατροί και είπαν τι. Η μονάδα αυξημένης φροντίδας δεν είναι συγκροτημένη σωστά. Εγώ ξέρω ότι βγήκαν οι νοσοκομιακοί γιατροί και είπανε. Ο πνευμονολόγος, ο οποίος παλεύει στην πνευμονολογική κλινική, δεν μπορεί να είναι και επιβλέπων σε περιπτώσεις που έχουμε κρούσματα COVID, διότι όλο αυτό το πράγμα μπες βγες εγκυμονεί κινδύνους μετάδοσης του κορονοϊού και μάλιστα σε την πιο ευαίσθητη μονάδα ανθρώπων που πιθανόν έχουν πνευμονολογικά προβλήματα για να νοσηλεύονται στην πνευμονολογική κλινική. Σε αυτά έπρεπε ο κύριος Ζουμπάτης να μας δώσει απαντήσεις. Εγώ λέω ότι αν δεν δίνει ο Ρουμπάτης, έπρεπε να δώσει ο κύριος Κικίλιας, έπρεπε να δώσει το γραφείο του κύριου Μητσοτάκη που διορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου. Αυτοί πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Κύριε Ζηνιάτη, η δική μου η λογική λέει ότι όταν πεθαίνει ένας πάπας, στη θέση του πάει και τοποθετείται ένας άλλος. Ναι. Στη συγκεκριμένη στιγμή, λοιπόν, το πρόβλημα για μένα δεν είναι το πρόσωπο, αλλά είναι οι πρακτικές και οι τακτικές που ακολουθούμε στο παραπέντε μιας πανδημίας που είναι πρώτων πυλών. Συμφωνούμε απόλυτα. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, εμείς πήγαμε να ακούσουμε τα προβλήματά του, να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Ωραία. Και μέσα από μια συζήτηση κάποια άλλη στιγμή που θα είμαστε πιο λεπτομερή. Πάμε να το δούμε ένα-ένα. Τι σας είπε για την ετοιμότητα ο κύριος Ζουμπάτης? Την ετοιμότητα του νοσοκομείου. Διότι σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι δεν γίνονται τεστ κορονοϊού στην Κέρκυρα, τα στέλνουμε στα Γιάννα. Αυτό που η πληροφόρηση, λοιπόν, που μας έδωσε ο κύριος Ζουμπάτης είναι ότι το μεγάλο το μηχάνημα που είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα δουλεύει από σήμερα κανονικά και κάνει τα τεστ που πρέπει να κάνει. Από σήμερα. Τα τεστ που γίνονται. Τα άλλα δύο μηχανήματα υποτίθεται ότι στο νοσοκομείο έχουμε τρία μηχανήματα. Να σας πω, το ένα από τα δύο, από τα τρία μηχανήματα κάνει πάρα πολύ σημαντικές εξετάσεις, αναλύσεις, τις οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και πέραν από τον κορονοϊό και σε άλλες, αν θέλετε, διευθύνσεις του νοσοκομείου μας. Λόγος για τον οποίο κάποια συγκεκριμένα δυνατότητες που έχουν προσπαθούν να μην τις εξαντλήσουν. Άρα έχουν μείνει επί της ουσίας. Εννοείται ότι δεν έχουν αναλώσιμα. Δεν έχουν αναλώσιμα. Όχι, δεν έχουν τα συγκεκριμένα που χρειάζονται, τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια. Αντιδραστήρια που χρειάζονται για το μηχάνημα αυτό που σας λέω, το ότι που μπορεί να είναι πιο εξειδικευμένο. Και γιατί δεν τα έχουν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί δεν τα έχουν. Με τον κορονοϊό, όχι σε σχέση με τον κορονοϊό, προσέξτε. Κύριε Βουλευτά, εμείς έχουμε ενημέρωση για τρία μηχανήματα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Πληροφορήθηκα και εγώ σήμερα ότι έφευγαν τα δείγματα και πηγαίναν στα Γιάννα. Η ερώτησή μου είναι ποιος μας κοροϊδεύει. Και δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο κύριος Ζουμπάτης, διότι ο κύριος Ζουμπάτης κάνει επιλεκτική διαχείριση των μέσων ενημέρωσης. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο Υπουργός. Εγώ ξέρω ότι σήμερα ο πολίτης που λέει ότι πρέπει να είναι ψύχρεμος και να κρατηθεί όρθιος σε αυτό το νησί, πρέπει να πάρει απαντήσεις. Και εσείς είστε βουλευτής. Όσο γίνεται, εγώ θα σας συμπληρώσω και θα πω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι, μπράβο. Πρέπει να ξέρει ακριβώς. Ποιος νοσεί και να προφυλάξουμε την υπόλοιπη για να μην κοινωνία. Υπάρξει και σπέκουλα και ανησυχία και φόβο. Τι σας είπε, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάτης? Ότι σήμερα φτιάχτηκε το μηχάνημα. Ότι αυτή τη στιγμή το μηχάνημα, το μεγάλο μηχάνημα που έχει υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, είναι σε πλήρη λειτουργία. Μάλιστα. Μπορεί να φέρει εις πέρας τις όποιες αναγκαιότητες υπάρχουν. Ναι. Ότι έχουμε γύρω στα 27-28 κρεβάτια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν, αν χρειαστεί, ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσήσει από τον COVID. Και μια σειρά άλλα, θέλετε, από πράγματα τα οποία δεν είναι για να καφιόμαστε, είναι για να προβληματιζόμαστε, κύριε Σνιάτη. Δηλαδή, ο κύριος διοικητής ισχυρίζεται ότι η υγειονομική αυτή μονάδα, η μοναδική, είναι ικανή και έτοιμη
να δώσει. Όχι, να σας πω. Να σας πω για να μην. Για να, αυτό εγώ θέλω να μάθω. Εγώ θέλω να μάθω γιατροί, νοσηλευτές και ετοιμότητα μάχης. Αυτό, σήμερα. Ο κύριος Ρουμπάτης μίλησε για την αναγκαιότητα, αν θέλετε, κάποιον, από κάποιες ειδικότητες γιατρών. Και εδώ, αν θέλετε, είναι και το οξύμορο. Ναι. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν πάνω από 10 θέσεις γιατρών, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί το τελευταίο διάστημα και οι οποίες ήταν άγονες. Και αν αυτές οι θέσεις. Και προσέξτε, για τις άγονες θέσεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο, γι' αυτό σας λέω ότι καθημερινά πρέπει να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ο καθένας μας. Οι συγκεκριμένες θέσεις λοιπόν που έχουν κηρυχθεί άγονες μπορούν να προκηρυχθούν με πολύ γρηγορότερο τρόπο και πολύ πιο αποτελεσματικό. Φτάνει να το κάνει ο κύριος Κικίλιας. Μα ετοιμάζουμε επίκαιρη ερώτηση ήδη για τον κύριο Κικίλια για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Γιατί δεν τις προκηρύσει άμεσα. Θέλω να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου η πρόθεση που επισκεφτήκαμε σήμερα το νοσοκομείο. Είναι τι, να πιέσουμε σε κάποιες λύσεις. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί από το lockdown και από την πρώτη μεγάλη μας ανησυχία είχατε πει να νοικιάσει η περιφέρεια ή ο Δήμος ή η τοπική αυτοδιοίκηση. Το έθεσα, κύριε Ζηλιάδη, το έθεσα. Ήταν τα πρώτα πράγματα που έθεσα. Τι σας είπε ο κύριος Ρουμπάτης, τι άποψη έχει, για να δούμε. Αμέσως να σας πω. Εκείνο που είπαμε και ότι πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι γι' αυτό και πρέπει να χαιρετήσουμε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό την προσπάθεια το εγχείρημα, ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, διοίκηση του νοσοκομείου, είναι ότι δεν έχουμε ούτε ένα κρούσμα των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Έτσι λέγανε όμως και στον Άγιο Σάββα. Και χθες είχαμε 7. Ακριβώς. Λοιπόν, η ζωή είναι αυτό, αυτή. Λοιπόν, το επαναλάβαμε στον κύριο διοικητή και του είπαμε ότι πρέπει να το προφυλάξουμε και άρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Ο ίδιος συμφωνεί. Απόλυτα. Αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητά του. Αναγκαιότητα. Ο ίδιος μίλησε στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι πολύ εύκολο να λέω σας συμφωνώ. Εγώ θέλω ζωντανές διοικήσεις. Και πείτε ότι ο κύριος Ζουμπάτης είναι μετακλητός υπάλληλος, θέλει να κρατάει τη δουλειά του, να εισπράττει και το μισθό του. Τα δύο λαϊκά μέλη που εκπροσωπούν την τοπική κοινωνία ήταν παρούσες, πιο σωστά, στην σύσκεψη αυτή που είχατε με τον κύριο Ρουμπάτη. Όχι. Δεν άκουσα η φωνή των κυρίων, των λαϊκών μελών, να έρχεται και να προστίθεται στην αναγκαιότητα την οποία περιγράψατε, κύριε Βουλευτά. Και κανείς δεν την αμφισβητεί. Για να σας ενημερώσω, σήμερα είχαν και εκλογές μεταξύ του προσωπικού και βγήκαν και δύο εκπρόσωποι, ένας από το ιατρικό και ένας από το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι θα είναι στη διοίκηση. Πιστεύουμε ότι και αυτοί θα συνεισφέρουν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Για την περίπτωση Χριστοδούλου, σας είπε κάτι ο κύριος. Διότι αυτό το πράγμα έχει βγάλει από τα ρούχα της τοπική κοινωνία. Εδώ βγήκε ο ιατρικός σύλλογος που η διοίκησή του είναι φύλα προσκύμενη στο κυβερνητικό στρατόπεδο και τα έσυρε κανονικά. Να σας πω, κύριε Ζηνιάτη, μια συμπάθεια στο πρόσωπο του κυρίου Χριστοδούλου και στο τι πρεσβεύει σαν γιατρός τόσα χρόνια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας υπάρχει και από τη δική μου μεριά. Αλλά να εντρυφήσω σε αυτό καθ' αυτό το θέμα, μη έχοντας γνωρίζετε το αντικείμενο, δεν μπορέσω να εντρυφήσω. Μάλιστα. Εγώ εκείνο που είπα είναι ότι θα πρέπει ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων να είναι δεδομένος και οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται να γίνονται με κάθε. Και δύο μήνες γιατί δεν τους δέχεται. Τι σας είπε ο κύριος Ζουμπάτης. Κάθε μιανού. Είναι τα ερωτήματα που σας είπα και οι λόγοι για τους οποίους επισκέφθηκα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο κύριος Ζουμπάτης μου βγάζει φωτογραφίες ότι συναντιέται με κυρίες της καλής κοινωνίας της Κέρκυρας. Το δίκτυο κοινωνικής επικοινωνίας. Έχει χρόνο να ποζάρει και μπροστά σε πίνακες ζωγραφικής. Τα βλέπουμε αυτά στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας. Και δεν έχει χρόνο ο διοικητής του νοσοκομείου να συναντήσει το σωματείο εργαζομένων που επιβάλλεται εκ του ρόλου του να το κάνει. Δεν υπάρχει, αγαπητέ μου, κύριε. Ναι, πείτε μου. Κύριε Ζηνιάτη, ακούστε με. Εγώ μακριά από μένα είναι η λογική του συνήγορου υπεράσπισης της διακριτικής. Όχι για όνομα του Θεού. Ακούστε λίγο το στίγμα μου. Αν ήταν στη διακριτική μου ευκαιρία, δεν θα ήταν τέτοια επιλογή και δεν θα είχε κομματικά χαρακτηριστικά όπως έχει η σημερινή διοίκηση, όπως είχε και η χτεσινή και όπως αν θέλετε είχε και η προχτεσινή. Ωραία. Αν ήταν στη δική μου επιλογή, πολιτική επιλογή. Παρ' όλα αυτά, εγώ όμως λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω την πολυτέλεια, κύριε Ζηνιάτη, να επιλέξω τον Α, το Β ή το Γ. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή πάμε στην αλλαγή τη διοίκηση του νοσοκομείου, ίσως χάσουμε, αν θέλετε, και κάποιο χρόνο που μπορεί να έχουμε μπροστά μας. Και λέω, όλοι μαζί να ανεβάσουμε τις μηχανές όσο πιο δυνατά μπορούμε, όλοι μαζί να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Το φοβάμαι το όλοι μαζί, κύριε Βουλευτά. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Εγώ προσπαθώ να το δείξω. Γιατί όπως μας είχε διδάξει και ο.
Εξαίρετος δήμαρχος Κερκυραίων, ο κύριος Κώστας Νικολούζος, ξέρετε, έφευγε, παρέδιδε και είπε ότι πάντα στο μυαλό του ήταν εκείνος εκεί ο υπολοχαγός, ο οποίος είπε επίθεση, έβγαλε το ρεβόλβερ, προφανώς ήταν και ρώσικο το ρεβόλβερ, και την ώρα λέει που αυτός κατευθυνόταν στο ύψωμα, κοίταξε πίσω του και δεν υπήρχε κανένας. Το όλοι μαζί το φοβάμαι. Κύριε Ζηνιάτη, όταν περνάνε τροπολογίες για όλα τα Ιόνια νησιά και δεν περνάνε για την Κέρκυρα, αν και το έχει ζητήσει και πολύ καλά γνωρίζετε και η περιφέρεια το έχει ζητήσει και ο κύριος Ρουμπάτης το έχει ζητήσει, σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποιες πολιτικές επιλογές στο επίπεδο της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες είναι αντίθετες με τα συμφέροντα της Κέρκυρας. Και εγώ, λέω ότι τα λαϊκά μέλη, τα οποία θέλουν να παίζουν ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθε, σε ένδειξη εκπροσώπησης τοπικής κοινωνίας και διαμαρτυρίας, λένε παρετούμαστε διότι μας ξεφτυλίσατε στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να διαβάσω παρέτηση της κυρίας Καλαϊτζόγλου και της κυρίας Αγιαδινού. Διορίστηκε και την επόμενη μέρα παρετείται. Διότι αυτά τα πράγματα, τα οποία θίγουν το σύστημα και την ποιότητα και το ύψος της δημόσιας υγείας στην Κέρκυρα, εάν δεν τύχουν δυναμικής αντίδρασης και διεκδίκησης, τότε, κύριε βουλευτά, delenda est, λατινικά κάνατε και ξέρετε καλύτερα από μένα. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 30 του μηνός και πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα χρόνια ζητήματα για την τοπική μας κοινωνία. Είναι οι εργατικές κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη, όπου σήμερα βρέθηκε στην Κέρκυρα, πιο σωστά από χθες βρίσκεται, αλλά σήμερα επισκέφθηκε το εργοτάξιο, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, ο οποίος είναι και κυριακής καταγωγής, ο κ. Πρωτοψάλτης, παρουσία μάλιστα του βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Στέφανου Κίκα. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Στην Κέρκυρα βρέθηκε ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος πραγματοποίησε και επίσκεψη στις εργατικές κατοικίες. Μάλιστα, στο σημείο βρέθηκαν και οι δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών, οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία τους στον διοικητή με τους τόνους να ανεβαίνουν ανάμεσα σε δικαιούχους και διοικητή σχετικά με το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών. Από την Αθήνα, ορίστε. Φωνάξτε το εργολάβο όσο μπορείτε. Μα, ρήτρα δεν έχει αυτός ο εργολάβο. Στη συνέχεια, τόνοι έπεσαν με τον διοικητή να τονίζει πως ασκήσει και αυτό στην πλευρά του οποιαδήποτε πίεση είναι δυνατή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατό. Κάνουμε ενημέρωση με τον εργολάβο. Θα σας ενημερώσω πάλι και να πάλι κουβέντα μετά την ενημέρωση. Όπως δήλωσαν τόσο ο διοικητής του ΑΕΔ, όσο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας και η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων Μερόπη Δρέου, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν παραδοθεί τα πρώτα σπίτια και σταδιακά αρχές του 2021 θα έχουν δοθεί τα υπόλοιπα στους δικαιούχους. Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι οι πρώτες οικογένειες να μπορέσουν να πούνε μέχρι το τέλος του έτους. Παρόλα αυτά, επειδή πολλές υποσχέσεις έχουν δοθεί στο παρελθόν και δεν έχουν τηρηθεί, εγώ τώρα, μόλις τελειώσω την ενημέρωση με τον εργολάβο, θα μιλήσω με τους δικαιούχους, τους εκπροσώπους τους και θα κάνω μια πραγματική ενημέρωση για το ποιες είναι οι εκκρεμότητες και τι ακόμα πρέπει να συμβεί, έτσι ώστε όλοι να έχουμε τις ίδιες πληροφορίες και να καταλαβαίνουμε ότι σημασία έχει να δοθούν και οι κατοικίες, αλλά κατοικίες σωστές. Κατοικίες αξιοπρεπείς, ευπρεπείς, αυτές που τους αξίζει, αυτές οι οποίες είναι η σημαντική υποχρέωση του εργολάβου να φτιάξει. Πήκε στο παρελθόν, εδώ και περίπου ένα χρόνο που έχει αναλάβει η νέα διοίκηση του ΟΑΕΔ και η κυβέρνησή μας, έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα των εργατικών κατοικιών του Αγίου Ιωάννη. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι το 1 τρίτο του οικισμού, τα πρώτα 50 με 60 σπίτια, θα παραδοθούν το τέλος του χρόνου και από εκεί και πέρα σταδιακά, ανά εβδομάδα, ανά δύο εβδομάδες, θα παραδίδονται και τα επόμενα σπίτια με προοπτική στους πρώτους μήνες του 2021 να έχει παραδοθεί το σύνολο του οικισμού.
Όταν εννοούμε παράδοση των σπιτιών, εννοούμε ότι τα σπίτια θα είναι απόλυτα έτοιμα, απόλυτα λειτουργικά, απόλυτα φτιαγμένα, ώστε να μπορούν να τα παραλάβουν οι οικιστές. Περιμένουμε όλοι και οι οικιστές εδώ, οι δικαιούχοι των κατοικιών, με πολλή αγωνία, με δικαιολογημένη αγανάκτηση, δεκαετία και πλέον, για να υλοποιηθεί αυτό το έργο, αυτός ο οικισμός στον Άι Γιάννη. Από την πλευρά μας έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια, έχουμε συνεργαστεί με τη διοίκηση του ΑΕΔ. Υπεγράφτηκε σε χρόνο ρεκόρ η τριμερή σύμβαση με τον Δήμο και τη ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ, η υπηρεσία μας, ανταποκρίθηκε αμέσως στη σύνδεση, ώστε όλος ο οικισμός να βρίσκεται πλέον υποποίηση και να υπάρχει ύδρευση. Ωστόσο, οι δικαιούχοι δηλώσεις τους δεν πίστηκαν από τις εξαγγελίες του πρόεδρου του ΑΕΔ. Παρά εδώ πέρα υπάρχει μια εγρήγορση των εργατών και βλέπετε όλο αυτό που γίνεται και θεωρώ ότι παίζουν απλά ένα θέατρο. Το μόνο κομμάτι που προχωράει εδώ και κάποιους μήνες είναι τα βαψίματα. Τελειώσανε τα εξωτερικά βαψίματα και τώρα θα προχωρήσουμε στα εσωτερικά. Τα σπίτια, αυτό το κομμάτι που υπολείπεται δεν είναι μόνο τα βαψίματα. Υπάρχει εκρεμή αποχέτευση, εκρεμή ΔΕΗ, εκρεμεί κάποιο μικρό κομμάτι του ΟΤΕ, εκρεμούν οι εξωτερικοί περιβάλλοντα χώροι. Υπάρχουν οι σπίτια μέσα που είναι σε κακή και άθλια κατάσταση και πρέπει να αποκατασταθούν οι ζημιές, άρα πρέπει να μπουν υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, πλακατζίδες, αλουμινάδες, πρέπει να μπουν σβόρνες στους εξωτερικούς χώρους, στα σπίτια γύρω-γύρω. Μένουμε σε κάποια νίκια. Δυστυχώς μας αναγκάζουν να μην κρατάμε το λόγο μας κι εμείς. Και κάνουμε αυτή την πίεση. Την πίεση όλοι είναι. Πιέζουμε κι εμείς. Έχουμε πάει, αλλά δυστυχώς 10 χρόνια ακούμε την ίδια κασέτα. Κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα της τοπικής μας κοινωνίας, αλλά και ένα θέμα το οποίο καταγράφεται πια και στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Κέρκυρας, ο κύριος Λαμπρίδης, κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία αναθεώνονταν ο Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποδιονύσων, ο κύριος Νεκτάριος, για την τελετή και για τον κόσμο παραβρέθηκε, πιο σωστά για τον κόσμο παραβρέθηκε, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στην Κυριακή των Βαΐων, δηλαδή στην χρονική περίοδο του πρώτου lockdown. Χθες το βράδυ, στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα, μιλήσαμε με τον νομικό παραστάτη του Μητροπολίτη, τον δικηγόρο Αθηνών, τον κύριο Χριστόφυλλο. Σήμερα έχει εκδοθεί και μια ανακοίνωση από την πλευρά του Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων και περισσότερα αναλυτικότερα στο ρεπορτάζ. Αυτεπάγγελτη έφεση άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Διονύσης Λαμπρίδης, όπως ορίζει και το νόμιμο δικαίωμά του, στην δεύτερη αθωτική απόφαση του Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων που αφορά την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων την Κυριακή των Βαΐων. Μετά την απόφαση αυτή, ο συνήγορος υπεράσπισης του Μητροπολίτη, Σπύρος Χριστόφυλλος, τοποθετήθηκε στο Start στην ημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα και στο Σπύρο Ζηνιάτη και τον Κυριάκο Μάνεση. Τώρα, φαντάζομαι ότι την έφεση την έχετε στα χέρια σας, την έχετε δει, το σκεπτικό του εισαγγελέα. Όχι, δεν το έχω δει, το πληροφορήθηκα και εγώ προ μία ώρα. Και φαντάζομαι ότι μόλις το δείτε θα έχετε τη δυνατότητα και μιας... Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε σε τέτοιες περιπτώσεις? Στο εξής, τι θα γίνει, δηλαδή απλά θα οριστεί δικάσιμος στο εφετείο. Θα γίνει το εφετείο, αλλά νομίζω και πάλι εκεί, γιατί καταρχήν η διαδικασία ήταν άρτια δικονομικά. Ήταν ένα δύσκολο δικαστήριο γιατί είχε τη συμμετοχή πολλών Μητροπολιτών και αυτό αποδεικνύει με ενάργεια, με καθαρότητα, ότι ο Σεβασμιότατος δεν διακινδύνευσε τη δημόσια υγεία. Δεν θα έρχονταν δηλαδή αλληλέγγυοι τόσοι Μητροπολίτες και διαπρεπείς θεολόγοι αν διακινδύνευε κάποιος τη δημόσια υγεία. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, ο Σεβασμιότατος αθώθηκε με βάση ένα νέο άρθρο του ποινικού κώδικα, το οποίο επιτέλους σε αυτό δικαιώθηκε προσπάθεια δεκαετιών των σπουδαιότερων ποινικολόγων της θεωρίας και το οποίο λέει ότι σε περίπτωση ανυπέρβλητου ηθικού διλήμματος στη σύγκρουση καθηκόντων διαπιστώνεται μια πράξη ότι παραβιάστηκαν τα τυπικά της στοιχεία αλλά έρεται ο καταλογισμός. Το θυμάμαι που το είπατε και στην έξοδο μετά την απόφαση. Βεβαίως. Το είχατε υπογραμμίσει. Σε αυτό το τραγικό δίλημα, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, περιήλθε κυρίως ο Σεβασμιότατος λόγω της φύσης και του είδους του λειτουργήματός του ως ιεράρχη. Να τελέσει δηλαδή την ιερουργία αυτήν, η οποία είναι και ονόβια παράδοση τόσο των Κερκυραίων και της Κερκυραϊκής Εκκλησίας. Δηλαδή το ανυπέρβλητο ηθικό δίλημα, το τραγικό ηθικό δίλημα αφορούσε κυρίως το πρόσωπό του. Ουδέποτε αγαπά καταρχήν δηλαδή τον άνθρωπο και τη ζωή αυτού και ουδέποτε θα έθετε στο κήρυγμά του τόσο οι ιεράρχες όσο και ίδιος ο πυρήνας της θρησκείας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Οπότε ταυτίζεται το διακύβευμα
και ο σεβασμιότατος δεν έθεσε, δεν διακινδύνευσε την ζωή όλων, πόσων μάλλον των πιστών που έρχονται στην Εκκλησία. Ήταν συνολικά δηλαδή εντός του ναού, σε αυτή την υπεραιωνόβια παράδοση που λέτε, 15 άτομα συμπεριλαμβανομένων των τριών εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής. Και σήμερα, την ώρα που μιλάμε, επιτρέπονται... Γιατί δεν περιορίστηκε στον αριθμό των 8 που προέβλεπε η ΚΙΑ. Να θέσω εγώ αντιστρέφω... Και δέχθηκε τη Δημοτική Αρχή. Πολύ ωραία. Και άλλους παράγοντες που δεν είχαν καμία θέση... Ναι, ιερό. Να θέσω εγώ ένα άλλο ρητορικό ερώτημα. Γιατί σε διαδηλώσεις συναθρίστηκαν χιλιάδες άτομα? Γιατί σε συναυλίες συναθρίστηκαν εκατοντάδες άτομα? Γιατί σε άλλες ιερουργίες πολύ περισσότερα? Αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί κάτι, γιατί μπορεί να πει κάποιος, θέλω απλώς να πω ότι η ισονομία είναι το βάθρο του κράτους δικαίου. Εντάξει, όμως στην περίπτωση του κυρίου... Δηλαδή, σε αυτήν την εποχή του κορονοϊού, διότι ξέρετε, υπερβαίνει η υπόθεση αυτή τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Εισερχόμαστε σε αυτή τη νέα εποχή που πρέπει να κρίνουμε ψύχραμα και ιδίως να προτάσουμε τα συνταγματικά δικαιώματα που αφορούν τη ζωή όλων μας. Ένα από αυτά είναι η ισονομία. Δηλαδή δεν μπορεί αλλού να συναθρίζονται εκατοντάδες ανθρώπων και να μην ασκούνται διώξεις και αλλού να μην υπάρχει ιδιαίτερη διακινδύνευση και να ασκούνται. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε σωστά. Όλοι. Απολύτως αναγκαίο όριο για να τελεστεί με μια σχετική, έτσι όπως αρμόζει σε αυτό το νέο βιαέθιμο, το ελάχιστο τον αριθμό που θα μπορούσαν, γιατί δεν χρησιμοποίησε φιλαρμονική. Ήταν κλειστές οι πόρτες. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, σας το λέω με το χέρι της στην καρδιά, είναι από τις πάμπολες περιπτώσεις της καθημερινότητας που δεν υπήρχε διακινδύνευση. Ήταν πολύ λίγα άτομα. Μάλιστα, μετά την αυτυπάγγελτη έφεση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο Μητροπολίτης Νεκτάριος δήλωσε πως εξ αρχής ήμουν και παραμένω στη διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, την οποία σέβομαι και εμπιστεύομαι και το απέδειξα με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου στις πρόσφατες δίκες. Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών άσκησε έφεση όπως έχει δικαίωμα εκ νόμου κατά της άθωσεώς μου ως προς την υπόθεση λιτάνευσης του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος την Κυριακή των Βάιων για λόγους νομικούς ξαστικούς. Όταν θα επαναδικαστεί η υπόθεση στο τριμελές πλημελιοδικείο, θα είμαι Θεού θέλοντος παρών για να καταθέσω και πάλι τη μαρτυρία της συνειδήσεώς μου και να υπερασπιστώ τα ήθη, τις παραδόσεις και την ευθύνη που η Εκκλησία και ο Κυριακός λαός μου έχουν αναθέσει, αλλά για να αποδείξω ξανά τον δεδομένο σεβασμό μου στους νόμους της πολιτείας. Ευχαριστώ όλους όσους μου συμπαραστάθηκαν και εξακολουθούν να μου συμπαρίστανται ποικίλων τρόπων. Ας έχουμε όλη την ευλογία του Αγίου μας. Ο Κυριάκος Μάνες είναι μαζί μου για να σταθούμε και στο θέμα αυτό, αλλά και το άλλο προηγήθηκε, δηλαδή των εγχετικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Ο Μητροπολίτης έβγαλε μια ανακοίνωση, λυτή την άκουσαν οι τηλεθεατές πριν από λίγο. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη και τόνισε ότι όταν θα επανακδικαστεί η υπόθεση στο τριμελές πλημελιοδικείο, θα είναι εκεί Θεού θέλοντος. Για να καταθέσει και πάλι τη μαρτυρία της συνειδήσεώς του και να υπερασπιστεί τα ήθη, τις παραδόσεις και την ευθύνη που η Εκκλησία και ο Κυριακός λαός μας έχουν αναθέσει. Ναι. Αλλά και για να αποδείξει ξανά το δεδομένο σεβασμό στους νόμους της πολιτείας. Βέβαια, στο δικαστήριο δεν κρίθηκε η τελετή. Ναι. Έτσι, δηλαδή το δικαστήριο δεν δίκασε αυτούς που δίκασε επειδή έγινε η τελετή εντός του ναού. Αυτό είναι ένα κρίσιμο μέγεθος αντίληψης και γνώσης, διότι έχει να κάνει με... Αν και όπως αποδεικνύεται από το πρόγραμμα που εξέδωσε σήμερα η Μητρόπολη για το Πρωτοκυριακό, τις εορταστικές εκδηλώσεις, προκύπτει ξεκάθαρα ότι την ευθύνη για τη ρύθμιση του εκκλησιαστικού τελετουργικού την έχει η Ιερά Μητρόπολη. Εντός του ναού. Την ευθύνη της λιτανίας, αν ήταν έξω, θα την είχε και την τοποθέτηση των τοπικών αρχών μέσα στο ναό, την έχει κατά παράδοση ο Δήμος της Κέρκυρας. Μάλιστα. Το ιερό τελετουργικό είναι αποκλειστική ευθύνη της Μητροπόλεως κατά προέκταση της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος. Οι κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη, οι 60 πρώτες θα δοθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, ναι, λέει ο διοικητής του ΑΕΔ, και αμέσως ανά 15 μέρες θα αρχίζουν να αποδίδονται και οι άλλες. Ναι. Αλλά πριν από ένα περίπου μήνα είχαμε ακούσει ότι οι εργατικές κατοικίες θα παραδοθούν στα τέλη του χρόνου. Τώρα άλλαξε τέλος το πλάνο. Χρόνο, Δεκέμβριο. Οι πρώτες 50. Οι πρώτες 60. Πρώτες 60. Πριν από ένα μήνα, 40 μέρες, είχες ακούσει για τις πρώτες 60. Όχι. Αυτό το που σημαίνει ότι υποεκτίμησαν, ναι, την πρόβλεψή τους. Παρόλα αυτά όμως. Και εμείς ως δημοσιογράφοι
και χρησιμοποιώντας και απόψεις ανθρώπων τεχνικών κυρίως που ξέρουν πώς προχωρούν τα δημόσια έργα. Είχαμε τονίσει με έμφαση ότι είναι πρακτικά αδύνατο μέχρι το τέλος του χρόνου να παραδοθούν όλες οι εργατικές κατοικίες προς χρήση. Με βάση αυτά μας είπε η τεχνική. Με βάση και την επίσκεψη και την νέα αυτοψία του διοικητή, παρουσία του κ. Γκίκα και της κυρίας Δημάρχου, προκύπτει η νέα δέσμευση ότι αυτή τη φορά στο τέλος του χρόνου θα έχουν παραδοθεί οι πρώτες 60. 50 λέει εδώ, τώρα 50-60, μην το χαλάσουμε, στο... okay, γιατί συνήθως γίνεται και κάποια... Έστω οι πρώτες 50, αλλά και, και τους πρώτους μήνες του 2021, οι υπόλοιπες σιγά σιγά, δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα τελικό μέχρι το πρώτο εξάμηνο, να υποθέσω εγώ, του 2021. Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Χωρίς να είμαστε πλέον αυστηροί, ωραία, γιατί έχει πάρει θέμα... το θέμα την τελική ευθεία. Στο... Όπως επίσης να σου πω, είδες και στο βίντεο τον καυγά που είχε ο κύριος Γκίκας με τους δικαιούχους. Με κάποιους. Προφανώς η αντίστροφη μέτρηση για τη λύση του προβλήματός τους δεν ξεκινάει από τη μέρα που ανέλαβε την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ούτε από τη μέρα που έγινε βουλευτής ο κύριος Γκίκας. Μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει πέντε διαφορετικές κυβερνήσεις. Να υπενθυμίσω στον κύριο Γκίκα ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια να μην έκανε παρά ελάχιστα, αλλά πριν υπήρχε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, και αυτή η ιστορία με την κατασκευή και την παράδοση των εργατικών κατοικιών ξεκινάει από την κυβέρνηση Καραμανλή, αν θυμάται πολύ καλά. Έτσι. Που σημαίνει ότι έχουν περάσει 2 κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, διαχρονικά υπάρχουν ευθύνες, βρισκόμαστε στα τελειώματα και αυτό είναι το θετικό. Και βεβαίως ο κύριος Γκίκας μπορεί να βάλει και την προσωπική του σφραγίδα. Εννοείται. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο θέμα της πανδημίας, γιατί σήμερα καταγράψαμε απόψεις υγειονομικών σε τοπικό επίπεδο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας, ο κύριος Δημήτρης Καλούδης, η εκπρόσωπος της ομάδας υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μαρία Γονίδη, καταθέτουν την άποψή τους για αυτό το οποίο εξελίσσεται. Την άποψή τους για αυτό το οποίο ο καθένας από εμάς πρέπει να αντιληφθεί στην ουσιαστική του διάσταση. Και πάμε στο ρεπορτάζ. Για την εξέλιξη της πανδημίας μίλησαν στην κάμερα του Start ο μικροβιολόγος και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας Δημήτρης Καλούδης και κυταρολόγος και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Γονίδη. Από την πλευρά του Δημήτρης Καλούδης τόνισε πως βασικός στόχος για να καταπολεμήσουμε τη διασπορά του ιού είναι η τήρηση των μέτρων. Ο Ιατρικός Συλλόγος της Κέρκυρας παρατηρεί ότι τη συγκεκριμένη στιγμή είναι κρίσιμη. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και σε όλη την Ελλάδα σε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, η οποία θα αποφέρει δυσάρεστα αποτελέσματα προς το σύστημα υγείας. Καλούμε όλους τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας, να τα υιοθετήσουν σαν να ήταν δικά τους, σαν να τα έχουν φτιάξει αυτοί για τους εαυτούς τους, για να προστατευτούν οι ίδιοι και η οικογένειά τους. Μάσκες, μέτρα απόστασης ασφαλείας και υγιεινή των χεριών. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε και την Κέρκυρα από το επίπεδο 2 θα την πάμε στο επίπεδο 1. Γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη η στιγμή η συγκεκριμένη και μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να μετατοπιστούμε στο επίπεδο 3 της επικινδυνότητας για το COVID-19. Τα κρούσματα είναι πάρα πολύ αυξημένα. Δυστυχώς, περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες 2 εβδομάδες. Είναι στατιστικά σίγουρο ότι τα κρούσματα θα ανεβούν. Το ζήτημα είναι να μην ανεβούν τόσο ώστε το σύστημα υγείας μας να αντέξει και να τα βγάλει πέρα. Έως ότου τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε τώρα να αποδώσουν και να αρχίσουμε να έχουμε καταρχήν μια σταθεροποίηση και κατά δεύτερο λόγο να έχουμε πτώση της καμπύλης. Από εκεί και πέρα, εάν από μόνοι μας δεν καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά. Οι στατιστικές αυτή τη στιγμή δείχνουν αριθμούς οι οποίοι είναι δυσθεώρητοι και ειλικρινά δεν θέλω ούτε καν να τις αναφέρω. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Και αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν τηρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω και να πω κάτι ότι δεν είναι δυνατόν να τηρούμε τα μέτρα μόνο με το φόβο του πρόστιμου. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα γιατί τα μέτρα θα μας ζητώσουν τη ζωή. Και τη δικιά μας, και των οικείων μας, και των συνανθρώπων μας.
και θα βοηθήσουν και στην οικονομία του τόπου. Στο Σεμαρία Γονίδη επισημαίνει πως βασικός λόγος για την αύξηση των κρουσμάτων είναι οι τραγικές επιλογές της κυβέρνησης, η οποία ενώ εδώ και ένα χρόνο υπάρχει ως, δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Οι Έλληνες και κάθε πολίτης, ο οποίος ευλαβικά άκουγε κάθε μέρα τον κύριο Τσιόρδα και τον κύριο Χαρδαλιά, πραγματικά έδειξαν μια απρόσμενη υπακοή, ούτως ώστε βγήκαμε πάρα πολύ καλά με πολύ χαμηλά επίπεδα θνησιμότητας και νοσηρότητας από την πρώτη φάση. Έρχεται το καλοκαίρι λοιπόν και εκεί πέρα βλέπουμε φοβερά και τρομερά πράγματα να γίνονται. Καταρχήν ανοίγει ο τουρισμός, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καράβια, αεροπλάνα να είναι γεμάτα. Λες και ο ιός δεν κυκλοφορούσε ανάμεσα στα 30 εκατοστά ή στα 15 εκατοστά από τον έναν επιβάτη στον άλλον. Ανοίγουν τα σχολεία, γεμίζουν οι αίθουσες, προσπαθούν να μας πείσουν ότι τι 15 παιδιά, τι 35 το ίδιο πράγμα είναι. Δεν κάνουν καμία προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να κάνουν τεστ, να κάνουν ανίχνευση, να κάνουν ιχνηλάτιση και πολύ περισσότερο επιτέλους να κοστολογήσουν αυτό το τεστ και να περνά μέσω του ΕΟΠΗ από τη στιγμή που δεν έχουν τη δυνατότητα να το δίνουν δωρεάν στους πολίτες. Έχουμε δηλαδή εκ μέρους της κυβέρνησης έναν απέραντο κινησμό σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού, τη στιγμή που περιμέναμε και το έλεγαν και οι ίδιοι, θυμάστε πάρα πολύ καλά, ότι από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε πολλά αυξημένα κρούσματα. Και να τα αυξημένα κρούσματα. Ώστε ότι έπρεπε να προστατευτούν όλες αυτές οι ευάλωτες ομάδες. Το δεύτερο και το αυτονόητο είναι να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Που εκεί πραγματικά δεν έγινε καμία ενίσχυση. Είδαμε πάρα πολλές φωτογραφίες με δωρεές μηχανημάτων, με δωρεές κρεβατιών σε μονάδες εντατικής θεραπείας, μόνο που δεν είδαμε γιατρούς. Γιατρούς ειδικούς που θα στελεχώνουν αυτά τα τμήματα. Και στην Αθήνα έχουν φτάσει πια σε ένα τέτοιο επίπεδο να κλείνουν κλινικές, όπως είναι η παθολογική στον Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να ενισχύσουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας στο Σωτηρία, όπου έγιναν οι δωρεές σε ανάλογα κρεβάτια. Σε όλο αυτό το διάστημα έχει δείξει ότι υπάρχει μία έξαρση στα ψυχικά νοσήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πέρα από την οικονομία, πέρα από τα κοινωνικά ζητήματα, υπάρχει και ο ψυχισμός, ο οποίος φαίνεται πια ότι είναι πάρα πολύ επιβαρυντικός. Και ακόμα και ο κύριος Τσιόρδας, ο οποίος έφτασε στο σημείο να ξεπεράσει τον εαυτό του σαν επιστήμονας και να γίνει πολιτικός, κάτι που δεν μας εκπλήσει, γιατί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων πάρα πολλές φορές έχει δείξει ότι μπορεί η επιστήμη να μην έχει πολιτική, έχουν όμως οι επιστήμονες. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας όπως την προσεγγίσαμε, όπως τα καταγράψαμε, όπως τα είδαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΤ. Ακολουθεί το διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Mega Mart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Ξεκινάς τη νέα σου φοιτητική ζωή. Ανανεώνεις τον χώρο σου. Έλα στο Mega Mart. Έλα και βρες ό,τι σκεφτείς. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Από γραφεία, έπιπλα, διακοσμητικά, μέχρι είδη κουζίνας, μπάνιου, οργάνωσης, αποθήκευσης. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουρτίνες και όλα τα αξεσουάρ. Όμορφες ιδέες, μοντέρνο design.